Εκτεθειμένα όσο ποτέ απέναντι στο μικρόβιο της φυματίωσης κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες νήπια σε όλη τη χώρα και στο Ηράκλειο, καθώς στα νοσοκομεία εδώ και μήνες υπάρχουν τραγικές ελλείψεις του δοκιμαστικού τεστ μαντού, με αποτέλεσμα οι γονείς να καταθέτουν τις αιτήσει για τους παιδικούς σταθμούς, δίχως όμως να κάνουν και το άκρος απαραίτητο διαγνωστικό τεστ. Έχουμε ειδοποιήσει από το εμβολιασμό εμβολιασμού του Βεντζέλη νοσοκομείου ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Για την επόμενη χρονιά λοιπόν δεν είμαι αισιόδοξο, γιατί βλέπω ότι ο ρυθμός αποστολή εφηματινών αντιδράσεων μαντού και εμβολίων για τη φηματίωση είναι ο ίδιο ή ενδεχομένω να είναι και χειρότερο πέρσι. Όχι, δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Εξίσου δραματική και η κατάσταση στα δημοτικά σχολεία, όπου εκεί είναι υποχρεωτικό ο εμβολιασμό ενάντια στη φυματίωση στου μαθητέ τη πρώτη τάξη. Όμω και πάλι εμβόλια ούτε για δείγμα. Όχι μόνο για τη χρονιά που έληξε σήμερα, οπότε και έμεινε ανεμβολία στο σχεδόν το 60% του μαθητικού πληθυσμού, αλλά και για τη χρονιά που ξεκινάει σε λίγου μήνε. Είμαστε μάλλον από τα σχολεία. Από τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχουμε κάνει το αντιφυματικό εμβόλιο. Έχουν μείνει πίσω Περίπου το 50% των παιδιών που θα έπρεπε να εμβολιαστούν. Και έτσι, προσπαθεί το αντιφηματικό ιατρείο του Βενιζελίου, το οποίο έχει αναλάβει τον εμβολιασμό, να αναπληρώνει. Τι δόσει που κάθονται κάθε χρόνο. Όχι, ήταν σε έλλειψη και δεν έγινε. Θέμα προκαλεί ερωτηματικά και ανησυχία σε γονεί, εκπαιδευτικού και υγειονομικού φορεί με δεδομένο ότι υπάρχουν μέχρι και σήμερα μαθητέ τη τρίτη τάξη δημοτικού που δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι παιδιά που αυτή τη στιγμή πάνε τρίτη τάξη και δεν έχουν κάνει το αντιφηματικό εμβόλιο. Και τετάρτη τάξη και να μην εμβολιαστούν. Ιδιαίτερω αν είναι σε απομακρυσμένε περιοχέ ή κάτι ανάλογο. Πάει πρώτη, αλλά δεν μα έχουν ζητήσει να το κάνουμε. Σύμφωνα με παιδιάτρου από τον περασμένο Οκτώβριο, το Ινστιτούτο Παστέρ δεν μπορεί να προμηθεύσει με φηματίνη γιατρού και νοσοκομεία λόγω προβλήματο εργοστάσιο παραγωγή του εξωτερικού. σκεφτείτε ότι έχουν παραγγείλει περίπου 3,5 με 4.000 δόσει και δεν έχουμε κανένα νέο πότε θα τι παραλάβουμε. Ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο οι απαραίτητε προμήθειε αναμένεται να έχουν φτάσει στα νοσοκομεία τη Κρήτη. Ελπίζουμε ότι μέχρι, μα έχουν διαβεβαιώσει μάλλον ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, το οποίο θα, ουσιαστικά θα λειτουργήσουν οι νέα παιδικοί, παιδική χρονιά, θα, θα υπάρχουν τα μαντού για τα παιδάκια. Αν και στην Κρήτη, την τελευταία δεκαετία δεν έχει προσληφθεί η παιδεία από φυματίωση, τα νοσοκομεία έχουν μία μικρή ποσότητα από το συγκεκριμένο σκέπασμα, το οποίο κρατάνε φυλαγμένο στα αποθέματά τους για κάποιε εξαιρετικές περιπτώσεις ασθενών όπου απαιτείται η άμεση χορήγησή του.